Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο στούντιο. Δημήτρη, να ξεκινήσω από ένα Σκοπιανό, γιατί ήσουν και πρόσφατα. Έτυχε. Ναι. Η κατάσταση με το. Στα βόρεια της Ελλάδος. Στα βόρεια. Η κατάσταση με το Σκοπιανό, το Μακεδονικό όπως το λένε εκεί έξω, έχει διαμορφωθεί ως εξής. Σκοπιανό το λέμε. Μακεδονικό ζήτημα ως την ευρύτερη. Σκοπιανό. Για μας δεν υπάρχει μακεδονικό ζήτημα. Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Όχι, πρόσεξε. Το μακεδονικό ζήτημα ως μακεδονικό ζήτημα άρχισε στις αρχές του 20ου αιώνα. Πώς που θα πάνε αυτά τα μέρη. Στα τέλη του 21ου αιώνα, στον 21ου αιώνα πλέον, θεωρείται αν μπορούν τα Σκόπια, η Φύρομ, να έχει ως ονομασία της το όνομα της ιστορικής περιοχής Μακεδονίας. Αυτό είναι προφανώς μια παραχάραξη της εθνικής ιστορίας που επιχειρούν τα Σκόπια. Είναι γνωστό αυτό. Τώρα, στο διατάφτα, αυτό που μαθαίνετε μέχρι στιγμής είναι ότι έχουν γίνει κάποιες πρώτες θετικές ομιλίες, συνομιλίες μεταξύ των δύο κυβερνήσεων. Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν θέλει τουλάχιστον να πάρει εκείνη το blame, δηλαδή δεν θέλει να χρεωθεί ότι δεν επιλύθηκε το ζήτημα με δική της βούληση. Γι' αυτό το λόγο είναι διαλλακτική να πάει στο τραπέζι της συζήτησης. Για όσους πάντως έχουν βιαστεί να κάνουν κριτική για το. Στα Σκόπια τι λένε. Αυτό είναι το σημαντικότερο ζήτημα. Στα Σκόπια η κατάσταση δεν είναι καθόλου ήρεμη, ούτε καλή, ούτε βαίνουν όλα καλώς. Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη μερίδα των Σλάβων Μακεδόνων λένε ότι δεν μπορούν να δεχτούν οποιαδήποτε ονομασία η οποία δεν θα λέγεται ως Μακεδονία, γιατί αυτοί έτσι αυτοπροσδιορίζονται, και κατηγορούν τον κύριο Ζάεφ ότι ο ίδιος κατά κάποιο τρόπο ξεπουλά την ονομασία αυτή, θέλοντας να έρθει σε μια συμφωνία. Mm. Από την άλλη μεριά, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το αλβανικό κομμάτι, το οποίο κατοικεί κυρίως στο Τέτοβο. Αν το θέλεις, αυτές τις διαπραγματεύσεις είναι οι σύμμαχοί μας εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, με την λογική ότι κρατούν μια πολύ πιο χαλαρή στάση, γιατί εκείνος, αυτό που τους νοιάζει και κατά βάση είναι να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και όχι. Να ικανοποιήσουν τον αλυτρωτισμό των Σλάβων. Μα εκείνοι δεν αισθάνονται και Μακεδόνες. Καθόλου. Οι άνθρωποι αισθάνονται Αλβανοί ξεκάθαρα. Η Λυρίδα ονομάζαν την περιοχή τους παλαιότερα. Το 2001 επιλύθηκε αυτό κάπως με την Οχρίδα. Δεν είναι πάντως, πώς να το πω, δεν είναι εκείνη το εμπόδιο. Το εμπόδιο είναι εκείνο το δεξιό κομμάτι του κόμματος του ΒΜΡΟ, το οποίο έχει παλιές ρίζες με τις παλαιότερες βουλγαρικές οργανώσεις στον Μακεδονικό Αγώνα. Το οποίο θεωρεί ότι δεν πρέπει να κάνουν ούτε βήμα πίσω. Η λύση που προσανατολίζονται πάντως να βρεθεί από την πλευρά των Σκοπίων είναι να υποχωρήσουν όσον αφορά στο ελληνικό, στην Ελλάδα, στα θέματα αλυτρωτισμού, δηλαδή αγάλματα, αεροδρόμια, τέτοιου είδους ζητήματα, τα οποία για κάποιους θεωρούνται και από υψηλής μέχρι μεσαίας πολιτικής, δηλαδή να θεωρηθεί ότι δεν έχουν κάποια επεκτατική διάθεση, όπως έχει υποθεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν ότι αυτό το ζήτημα κρύβει έναν επεκτατισμό. Ορθώς έχει υποθεί κατά τη γνώμη μου. Τώρα, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ακόμα καταλήξει το ζήτημα της ονομασίας ή υπάρχει η θέληση να μην εμπλακεί εκ νέου σε μεγάλο βαθμό, να μην εμπλακούν εκ νέου σε μεγάλο βαθμό οι υπερεθνικοί φορείς, όπως ας πούμε ο ΙΕ, να εμπλακούν στο λιγότερο δυνατό. Αυτό είναι τελευταία εξέλιξη από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό το με ποιο σκεπτικό? Το σκεπτικό που υπάρχει και υπάρχει και από τα Σκόπια, το είπε και ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών των Σκοπίων, ότι κατά βάση θα προτιμήσουν να υπάρξουν διμερείς συζητήσεις το Φεβρουάριο. Το σκεπτικό είναι ότι ο ΙΕ σε κάποιες περιπτώσεις έχει. Δεν έχει λάβει τόσο στα σοβαρά τις διμερείς και τις εθνικές εντάσεις που υπάρχουν στην εν λόγω περιοχή των Βαλκανίων και ότι κάποια πράγματα τα λέει εκ του ασφαλούς. Δηλαδή. Να υπενθυμίσω ότι ο ΙΕ στο παρελθόν ήταν απόλυτα σύμφωνος και δεν έχει κανένα πρόβλημα με την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας. Έτσι. Δεν έχει βάλει δηλαδή εκείνες τις προσλαμβάνωσες και τις δικλείδες. Πώς το έκανε αυτό ο ΙΕ? Αυτό δεν το θυμάμαι. Αυτό δεν ήταν σε κάποια συμβατική πράξη. Ήταν μέσω αρκετών μελών του ΟΗΕ και ήταν και μέσω μιας γενικότερης νοοτροπίας που υπήρχε από τα μέλη του ΟΗΕ. Δεν έχει αποτυπωθεί συμβατικά, αν αυτό με ρωτάτε. 120 χώρες έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια ως μέλη του ΟΗΕ. Ναι. Όλες μέλη του ΟΗΕ είμαστε. Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι ένα φόρο διαλόγου. Αναγνωρισμένα κράτη αυτής της συμφυλίου είμαστε όλοι μέλη του ΟΗΕ. Γενικώς η χώρα πάντως, σε ό,τι αφορά το θέμα του ΟΗΕ, γιατί δεν μπορεί να είναι αλακάρτ κάθε φορά. Για παράδειγμα, στο Κυπριακό και σε μια σειρά πολλά θέματα, γιατί εμείς ομνύουμε στο διεθνές δίκαιο. Ναι. Τώρα, ότι λέμε ξαφνικά ότι ο ΙΕ. Αυτό το λένε καταρχήν από τα Σκόπια, κατά βάση. Ότι προτιμούν να κάνουμε διμερείς διαπραγματεύσεις. Καλά, τα Σκόπια το καταλαβαίνω. Λέω ό,τι αφορά την Ελλάδα, γιατί αν κατάλαβα καλά στο ρεπορτάζ, ότι και η κυβέρνηση το βλέπει θετικά να μην είναι ο ΙΕ. Αυτό είναι ένα θέμα. Όχι, δεν λέω κάτι τέτοιο. Η κυβέρνηση αυτό που λέει είναι ότι είμαστε ανοιχτοί σε διμερείς διαπραγματεύσεις. Γενικότερα, πάντως, ο ρόλος του ΙΕ
δεν ήταν πάντα πολύ θετικό σε αυτό το ζήτημα, στον λόγο ζήτημα. Με τι ευλογίε του ΟΗΕ γίνει και ενδιάμεση συμφωνία παλαιότερα. Η οποία αναβάλλεται. Έχει παραβιαστεί. Όχι, δεν υπήρξε. Έχει παραβιαστεί από τα Σκόπια. Η ενδιάμεση συμφωνία για να υπάρχει ένα πλαίσιο αναφορά. Δεν καρποφόρησε όμω ο σκοπό τη. Δεν καρποφόρησε γιατί δεν τήρησαν τα Σκόπια. Ναι, παρόλα αυτά δεν καρποφόρησε. Το αποτέλεσμα είναι εκείνο που μετράει. Άρα ποιο προστρέχει για την. Γιατί πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία. Που δεν θέλουμε να πάρουμε το blame. Άρα κάποιο εκείνη αυτή την προσπάθεια. Ο επισπέδων σε αυτή τη. Είναι καταρχήν τα Σκόπια του ΖΑΕΦ και είναι σίγουρο ο Αμερικανικό παράγοντα. Δεν είμαι σίγουρο ότι στη σχέση είναι διαπραγματευτική, είναι πράγματι φιλομετρική. Για απλά να το ξεκαθαρίσω, οι διμερεί επαφέ έχουν ω πιο πολύ στοιχείο να αποκατασταθεί εμπιστοσύνη μεταξύ Σκοπίων και Αθήνα. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι καταληκτικό ότι θα γίνει οποιαδήποτε επίθεση. Αφού είδαμε. Τα οποία όμως, επειδή ακριβώς η διπλωματική μας εκπροσώπηση στα Σκόπια δεν είναι υψηλή για συγκεκριμένους λόγους και είμαστε σε γραφείο συνδέσμου για συγκεκριμένους λόγους, ξαναλέω, προσπαθούν να δημιουργηθεί ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Τώρα, όσον αφορά εκείνος που βιάζεται να λύσει το ζήτημα, φυσικά είναι ο κύριος Ζάεφ και φυσικά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι οποίες είναι θετικές. Άρα λοιπόν. Τι λέει η κυβέρνηση τώρα. Νίκη. Η επισπεύουσα δύναμη είναι η φύρωμα αυτή τη στιγμή για να καλπάσει, ας πούμε, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης και για έναν βασικό λόγο τον οποίο τον υπονοούν, δεν τον λένε ευθέως στην στα Σκόπια. Αυτοί θα πρέπει να αλλάξουν συνταγματικά το όνομά τους. Και την ονομασία τους και κάποια άλλα πράγματα που, που δείχνουν τον αλληλοτισμό τους. Ότι ξέρετε, δεν έχουμε περιθώριο πάρα πολύ μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μέχρι τον Απρίλιο πρέπει να τελειώνουμε. Έτσι, διότι εμείς έχουμε δουλίτσα να κάνουμε πίσω στη χώρα μας. Εσείς δεν έχετε δουλίτσα. Όπως και το ΝΑΤΟ να προετοιμάσει τα κείμενα για την ένταξη και τα σχετικά. Ακριβώς. Θέλουν και αυτά κάποιο χρόνο. Επίσης αυτό που ξέρω πρόβλημα. Είναι ότι ο λόγος που άλλαξε. Έχει αλλάξει. Όχι, να προετοιμάσουν και το πλαίσιο που θα τους δεχθούν. Το βασικό ζήτημα. Εδώ υπάρχει ένα επικίνδυνο πράγμα. Η κυβέρνηση ξαφνικά θεωρεί ότι έχει αποκτήσει μια τρομερή επιδεξιότητα και μπορεί να τα βάζει όλα, έχει απλώς τον τραχανά σε όλα τα θέματα, με τους Αλβανούς, με τον Ερντογάν, με την Κύπρο, με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο. Νομίζω υπάρχει μια ίση. Είναι εξωτερική πολιτική, λοιπόν, ενεργητική γιατί, εξωτερική γιατί, πολιτική, γιατί, το είπε. Κύριε, διακόψαμε την κυρία της. Άλλο πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και άλλο ανοίγω όλα τα θέματα και μάλιστα θεωρώ ότι άμα κάνω υποχωρήσεις σε όλα, έχω λήξει τα θέματα. Μα δεν λύγουν τα θέματα. Θα ανοίξουν πολύ περισσότερα. Θα βάλουμε μια τελεία στο πλαίσιο μόνο του, στο ό,τι αφορά τη κυβέρνηση με τις. Και λέγεις και το χρονοδιάγραμμα, να λέμε και στον κόσμο να. Αρχικά, η αυλαία της διαπραγμάτευσης θα άνοιγε στη Νέα Υόρκη υπό τον Νίμιτς στις 19 Ιανουαρίου. Πήγε 17. Πήγε 17. Mm. Πήγε 17, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω εγώ, γιατί η υπουργούζου μου θέλει πάλι μπήκε σε μια λογική άρπαξε τον κουτζιά από τη Μούρη, έλα πάμε να τρέξουμε να ξεκινήσει τη διαδικασία. Και αυτό γιατί. Διότι ο Τσίπρας έχει πει ότι στο περιθώριο των εργασιών του φόρουμ του Νταβός, εγώ δεν πρόκειται να συναντήσω το ΖΑΕΦ. Εάν δεν έχει υπάρξει μέχρι τότε κάποια. Αν δεν έχει υπάρξει στο μεταξύ μια θετική εξέλιξη. Θετική εξέλιξη δεν μπορεί να υπάρξει μόνο σε διμερές επίπεδο. Έπρεπε να μπει μια σφραγίδα από τον Νίμιτς. Λένε ότι στις 17 που μπορεί να, είναι, να κρατήσει και μέχρι τις 19 αυτή η διαπραγμάτευση. Το Νταβός είναι στις 21. 23 με 26. Η περιβόητη λοιπόν σύναξη υπό τον Νίμιτς στις 17 μπορεί να κρατήσει μέχρι και τις 19. Και ακούγεται ότι εκεί θα πέσουν συγκεκριμένα πια ονόματα. Ζητάνε από τον Νίμιτς να υπάρξουν ονόματα. Δηλαδή η διαδικασία να μην είναι θεωρητική. Τότε τι νόημα έχουν οι ομάδες εργασίας που ανακοίνωσαν οι Υπουργοί Εξωτερικών που θα εργαστούν για το όνομα. Το λογικό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας δεν έχει μόνο το όνομα περσέ. Αυτό είναι η κορονίδα του ζητήματος. Όχι, για το έχει... όνομα είπαμε. Για το όνομα. Είπαν ότι θα συσταθούν ομάδες εργασίας που θα συζητήσουν το όνομα. Οι ομάδες πέσουν... το Φεβρουάριο απευθείας. Εάν σε πέντε μέρες πέσουν τα, υπό τον, από τον Νίμιτς τα ονόματα. Δεν θα το έχουμε. Το βλέπω σαν παράλληλη διαδικασία. Αν μου επιτρέπετε, επειδή εγώ το έχω κάνει το διπλωματικό πάρα πολλά χρόνια και έχω πέσει πάνω και σε αυτά και το θυμάμαι και από το 1992, αλλά τουλάχιστον το παρακολούθησα όσο το χειρίστηκε η. Προηγούμενη, μάλλον η κυβέρνηση του Καραμανλή, τότε που έγινε και όλα αυτά και φτάσαμε στο Βουκουρέστι. Μπορεί να μην καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά διπλωματικά υπάρχουν
πάρα πολλές διαδικασίες και παγίδες. Ας πούμε ο Νίμιτς, ο οποίος είναι μια αλεπού στη διαπραγμάτευση, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αν ξεκινήσει κάτι και δεν καταλήξει, όπως έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, θα πρέπει τουλάχιστον εκείνος να έχει διασφαλίσει ότι δεν ήταν ο δικός μου ρόλος τέτοιος, ώστε πήγαμε με τα μπούνια να κάνουμε κάτι. Μάλιστα, καλλιεργήσαμε και προσδοκίες τώρα, έτσι, και τελικά δεν έγινε τίποτα. Άρα λοιπόν, πάντα οι ομάδες εργασίας ζητούνται και από τον ίδιο για να καταθέτουν ονόματα. Δεν είναι εκείνος ο οποίος θα πάει και θα πει: εγώ έχω μια λίστα ονομάτων. Έχει 25 χρόνια, έχει αποτύχει 25 χρόνια χωρίς καμία ευθύνη και συνεχίζει να αποτυγχάνει. Όχι, που θα υπηρήσει ο Νίμης την ευθύνη, προφανώς. Εντάξει, ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να πω ότι πετυχάνει, αποτυγχάνει όταν είναι δύο πλευρές που δεν τα βρίσκουν και εύκολα σε ένα θέμα. Είναι δύσκολο πράγμα. Αλλά πρέπει λοιπόν να υπάρξει δικαστικά αυτό, για να μπορέσουν και οι τρεις πλευρές να καταθέσουν και αυτές κάποια, έτσι, ονόματα πάνω στο τραπέζι για το συγκεκριμένο, για να μπορούν μετά να ανακατεύουν την τράπουλα και να πούνε: είχαμε εκείνο, είχαμε τ' άλλο, αλλά μπορεί και να μην τα βρήκαμε στο τέλος. Η ουσία όμως είναι, γιατί έκλεψα το χρόνο από τους υπολείπους. Αυτή την έχουμε διακόψει δύο φορές, ναι, δεν ξαναδώ στο λόγο. Η ουσία για μένα είναι, και δεν θα ξαναμιλήσω γι' αυτό, γιατί εγώ δεν θέλω να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή και δεν το έχω ξεκάθαρο μέσα μου, είναι εάν πάμε προς τη σύνοδο του ΝΑΤΟ προσπαθώντας να επιλύσουμε έργα όμνες το θέμα. Δηλαδή, να έχουμε συνολική λύση, να τρέξουν οι Σκοπιανοί για το Σύνταγμα. Θέλει και χρόνο πραγματικά να κάνουν διαδικασίες κοινοβουλευτικές. Γιατί και αυτοί έχουν ένα κοινοβούλιο. Βέβαια, και θέλει διαδικασία. Δεν το εξηγήσω τώρα, είναι ολόκληρη ιστορία αυτό. Ή υπάρχει ο κίνδυνος, και αυτό εμένα με φοβίζει, να πάμε μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τότε να ξαναπιέσουν όλες οι δυνάμεις της γης, όπως έγινε με τον Καραμανλή, τον Κώστα. Ότι ξέρεις, ας τους βάλουμε τώρα στο ΝΑΤΟ και τα βρίσκετε εσείς μετά. Το οποίο είναι μια τραγωδία. Γιατί αυτή τη φορά, εκεί θέλω να καταλήξω, πολύ φοβάμαι ότι η χώρα, δεν λέω ούτε η κυβέρνηση, ούτε η Νέα Δημοκρατία, λέω η χώρα, δεν είναι καταλλήλως προετοιμασμένη, όπως ήταν επί Καραμανλή, να πάει οπλισμένη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και να φτάσει να απειλήσει για βέτο. Αυτό. Πάνω σε αυτό το οποίο και ελπίζω να το έχουν καταλάβει. Κολλώντας πάνω σε αυτό που λέει ο Γιάννης και είπε και η Νίκη. Μην μπούμε τώρα στην ουσία να λέμε. Μάλλον, μην μπούμε στη διαδικασία να λέμε. Α, και το τι έγινε τότε έχει πεθάνει, έτσι. Γιατί λέω, ναι. Βλέπω κάποιους να λένε, ναι, ότι είναι αφετηρία, είναι αυτό που είχε κάνει τότε. Πώς είναι αφετηρία? Είναι τελείως νέα διαπραγμάτευση. Μάλιστα, τότε αυτό ήταν μια διαδικασία κατά την οποία υποχώρησε η Ελλάδα δια του Καραμαλή, αλλάζοντας την εθνική του στάση. Πήγε εκεί, δεν έγινε τίποτα. Οι Σκοπιανοί δεν έκαναν τίποτα και έμεινε η Ελλάδα να έχει πάει ένα βήμα διαφορετικό από ό,τι ήταν το 92. Άρα, γιατί θεωρούμε ότι είναι σημείο εκκίνησης αυτό που έκανε ο Καραμαλής το 2007? Εντάξει, και εγώ δεν είμαι σίγουρος και αν ο ίδιος ο Καραμαλής, να σας το πω αλλιώς, θεωρεί αυτή τη στιγμή ότι είναι σημείο εκκίνησης αυτή τη γραμμή. Ήταν κίνηση τακτική. Η κίνηση του Καραμαλή ήταν μια κίνηση τακτική. Ναι, να μην βρεθεί αυτός εκτεθειμένος. Απολύτως. Και η χώρα. Εγώ θέλω από δύο πράγματα. Τότε θα πάμε στην τοποθέτηση. Τότε θα πάμε στην τοποθέτηση. Ήξερε τι θα γίνει. Γιάννη, κύριε, τότε θα πάμε στην τοποθέτηση Καμένου για την απόφαση που είχε λάβει το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Το 92. Εγώ θέλω από καμία χρήση του όρου Μακεδονία. Έχει πεθάνει αυτό. Αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Κάτι πάνω σε αυτό που λέει. Ναι, αλλά από κάποια θέση πρέπει να ξεκινήσει η χώρα. Έχει πεθάνει το Βουκουρέστι. Έχει πεθάνει το 92. Πάνω η θέση δεν είναι να αλλάξουν τα αγάλματα. Είναι αστείο να μιλάμε ότι θα φύγει ο αλυτρωτισμός επειδή θα αλλάξουν κάποια αγάλματα ή θα βάλουν μια πινακίδα σε ένα αεροδρόμιο. Η υπόσταση που έχουν στήσει προσπαθώντας να φτιάξουν συνείδηση σε ένα κατασκευασμένο μόρφωμα. Γιατί είναι Βούλγαροι, είναι Αλβανοί, ένα κομμάτι και Βούλγαροι. Το αν θα να πούμε κάτι, είναι προς όφελος της Ελλάδος να υπάρχει αυτό το αυτοκρατήδιο? Η απάντηση είναι ναι. Βεβαίως. Όμως, ένα κρατήδιο το οποίο έτσι κι αλλιώς μπει δεν μπει στο ΝΑΤΟ, το αν θα διατηρηθεί δεν θα εξαρτηθεί από αυτό. Εάν εμείς έχουμε χωρίσει το όνομα και τη δυνατότητα του αλυτρωτισμού, ακόμα και αν δεν μπορούν τον αλυτρωτισμό να τον χρησιμοποιήσουν οι Σκοπιανοί ως οντότητα μικρή, μπορούν να το κάνουν άλλες δυνάμεις, είτε στα Βαλκάνια, είτε χρησιμοποιώντας αυτές τις δυνάμεις, είτε από τη γειτονιά μας, είτε από πιο ευρύτερες περιοχές. Άρα λοιπόν, η χώρα να πάει να χωρίσει, ναι, εντάξει, την ώρα που το πρόβλημα ότι έχουν οι άλλοι σε αυτή τη φάση, να μπει χωρίς να έχει λάβει σαφείς διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υποστεί το κόστος ακριβώς ενός διλήμματος και να υποχωρήσουμε με άλλου τύπου πιέσεις σε άλλα εθνικά θέματα ή οικονομικά θέματα,
ανοίγοντας όλη την ατζέντα, αυτό δεν είναι ένδειξη ευφυΐας. Και το αν θα υπάρχουν δικαιολογίες που με πίεσαν, ήταν βαριά τα διλήμματα, όταν εμείς δεχόμαστε να ανοίξουν όλα τα θέματα, θεωρώντας ότι είμαστε τόσο επιδέξιοι που θα καταφέρουμε να κρατάμε 5 καρπούζια στην μασχάλες μας, τότε ξεκινάμε από την αρχή ότι έχουμε ιτηθεί. Εγώ θα έλεγα ότι έχουμε ιτηθεί για έναν επιπλέον λόγο, ότι πριν τοποθετηθούν τα κόμματα επί της ουσίας του ζητήματος, άρχισαν να τοποθετούνται για το τι θα κάνει ο Καμένος και για το αν θα πρέπει να υπάρχει ενιαία στάση της κυβέρνησης. Αυτό στο εθνικό θέμα δεν το κάνουμε, το έχουμε κάνει επίσης. Άρα βάζουν την επίλυση του θέματος σε δεύτερη μοίρα και προτάσουν το εάν θα έχει η ίδια στάση ο Καμένος με τον Τσίπρα. Έχει να κάνει με τη σοβαρότητα και την ισχύ της διαπραγματευτικής στρατηγικής της κυβέρνησης, αλλά υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο το λένε ο Γιάννης και ο Γρηγόρης εδώ πέρα. Και το είπε και η Νίκη εξηγώντας το χρονοδιάγραμμα λίγο πιο πριν. Ουσιαστικά ο χρόνος μας είναι μέχρι λίγο μετά το Πάσχα το δικό μας, τέλη περίπου Απριλίου. Διότι και για διαδικαστικούς και για ουσιαστικά πολιτικούς λόγους, μέχρι τότε θα έχει διαφανεί αν υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές να πάμε σε μία λύση και αν υπάρχει και η δυνατότητα, η πολιτική δυνατότητα από τις δύο πλευρές να πάμε σε δύο λύσεις. Δύο μήνες από σήμερα. Ναι, δεν ένα λεπτό. Όχι να χυληθεί. Σε δύο μήνες θα έχουν καταλήξει αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να πάμε πιο κάτω. Μετά θα αρχίσει να σαπίζει και δεν έχει νόημα. Έτσι ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι και ο ΖΑΕΦ, όσο διαλλακτικός και αν εμφανίζεται, όσο συνεννοήσιμος και αν εμφανίζεται, έχει και αυτός κυβέρνηση και κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη χώρα του, η οποία δεν είναι τόσο ευρεία και οι πολιτικές ισορροπίες είναι λεπτές και εκεί. Έτσι, λοιπόν, όχι, θέλω να πω. Συγγνώμη, θέλω να πω δύο πράγματα. Καλό είναι να παρακολουθεί όποιος ενδιαφέρεται τι λέγεται και τι ακούγεται μέσα στα Σκόπια αυτές τις μέρες. Ακριβώς. Γι' αυτό ξεκίνησα από εκεί. Ένα λεπτό. Γιατί πιστεύετε ότι είναι τόσο ένα λεπτό. Μπορώ να δώσω λίγο τη σκέψη μου, αν είναι εύκολο. Ευχαριστώ. Εδώ πέρα υπάρχει ένα πολύ βασικό ζήτημα. Η χώρα το 2008 είχε διεθνείς συμμαχίες. Η χώρα το 2008, όταν ετέθη το ζήτημα του Βουκουρεστίου, είχε συμμάχους χώρες ευρωπαϊκές και είχε και το αποκούμπι, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει, και εμένα δεν με τρελαίνει γεωστρατηγικά, είχε το αποκούμπι της Ρωσίας. Έπαιζε και προς τα εκεί γεωπολιτικά. Η Ρωσία ήταν από τις πρώτες φορές που αυτή τη στιγμή η χώρα έχει συνομολογήσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο μέσω του μνημονίου και την σταθερή συνεργασία με τον αμερικανικό παράγοντα μέσω της επίσκεψης του κυρίου Τσίπρα και μέσω της ανάδειξης του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας ως βασικό στοιχείο για να μείνουμε στην Ευρωζώνη το 2015. Η χώρα λοιπόν, αν πάει χωρίς επαρκή προετοιμασία σε μια διαπραγμάτευση που μπορεί να τεθεί το δίλημα το οποίο λέει ο Γιάννης ουσιαστικά, αν παρέλθει ο Απρίλιος και δεν έχει βρεθεί λύση στο ονοματολογικό και πιεστούμε να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ με μια προσωρινή ονομασία για χρήση μόνο στο ΝΑΤΟ, που ας μην κάνουμε λάθος, αυτή θα είναι η ονομασία που θα γίνει η έργα όμνες τότε. Μα αυτό ζητήθηκε από τον Καραμαλή τότε. Αυτό λέμε, το 8 πολύ, αυτό έγινε. Πάρα πολύ σωστά. Το πάρα πολύ, πάρα πολύ σωστά. Και είχε συμφωνήσει τώρα ο Μπακογιάννη. Αν βρεθεί λοιπόν. Για να σας ολοκληρώσω το ρεπορτάζ. Αν βρεθεί λοιπόν η χώρα σε αυτό το σημείο. Αλλά ήταν σε διαφορετική γραμμή από τον Κώστα Καραμαλή. Αν βρεθεί σε αυτό το σημείο, δεν είμαι. Με τα σημερινά δεδομένα, τόσο αισιόδοξο ότι έχουμε τις απαραίτητες συνεργασίες και τις απαραίτητες συμμαχίες προκειμένου να απαντήσουμε με τακτικό ελιγμό, όπως ήταν το Βουκουρέστι. Με τακτικό ελιγμό. Αλλά να μην βγούμε εθνικά ζημιωμένοι από αυτή τη διαδικασία. Και έχω, για να το κλείσω, την εντύπωση ότι μπορεί οι Σκοπιανοί να εμφανίζονται επισπεύδοντες και οι Αμερικανοί περισσότερο από αυτούς επισπεύδοντες, γιατί αυτό είναι συναρτημένο και με την κάθοδο της Ρωσίας προς την Τουρκία και τις επεκτατικές τάσεις της Αλβανίας που έχει τις γνωστές σχέσεις με την Τουρκία. Όμως εμείς δεν έχουμε κανέναν απολύτως λόγο, παρότι επιδιώκουμε, και πολύ σωστά το λέει ο Γρηγόρης, τη σταθερότητα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας ως και de jure, όχι απλά de facto χώρα δορυφόρο, μέλος του ΝΑΤΟ. Εμείς δεν έχουμε κανέναν λόγο να είμαστε επισπεύδοντες σε αυτή τη διαδικασία. Δημήτρη, θέλεις κάτι να πεις? Καταρχήν, όσον αφορά το ζήτημα της ονομασίας, γι' αυτό το λόγο, επειδή έχουν γίνει τα λάθη του παρελθόντος, γι' αυτό και ο κύριος Δημητρόφ είπε αυτό που είπα στην αρχή, ότι προσπαθούν να υπάρχει μια εξέβρεση τουλάχιστον λύση στην ονομασία χωρίς να ανακατευθούν τρίτοι, γιατί συνήθως έχουν εμπειρία ότι. Και όταν ανακατεύονται τρίτοι παράγοντες, κάποιες φορές οι εθνικές εντάσεις μάλλον οξύνονται παρά επιλύονται. Τώρα, όσον αφορά το σύστημα των συμμαχιών, καταρχήν να συζητάμε για Ρωσία, σύμμαχος της Ελλάδας, το ζήτημα των Σκοπίων δεν υπάρχει. Η Ρωσία ήταν εκείνη που ξεκίνησε το μακεδονικό ζήτημα. Δεν υπάρχει το βλέμμα το ότι είναι κανένα. Το μακεδονικό ζήτημα δεν το ξεκίνησε η Ρωσία, το ξεκίνησε η Σοβιετική Ένωση. Όχι, το ξεκίνησε η Ρωσία πριν τη Σοβιετική Ένωση και επιβίωσε. Ήταν σύμμαχός μας στο Σκόπια. Μια στιγμή. Ήταν, ήταν γενικότερα σύμμαχος. Παλεύουμε. Το όρος Μακεδονία εφευρέθηκε
αν θυμάμαι καλά, έχοντας διαβάσει, από την τρίτη σοσιαλιστική σύναξη για να υπάρξει μετά την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων αυτή η οντότητα εκεί. Δεν υπήρχε μέχρι τότε ποτέ και πουθενά ιστορικά η Μακεδονία σε αυτό το χώρο. Απλά αλλά λέω Ρωσία, για ποιο λόγο μιλάμε τώρα για τη Ρωσία, τη Μόσχα, την Σουσουδού και λοιπόν. Αυτό να πω δεν πρέπει να ελπίζουμε. Περιμένετε κάτι, ας πούμε κάτι. Ότι η Ρωσία ήταν από τις πρώτες που αναγνώρισαν τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Βεβαίως, μα εκείνη τότε οπότε, Γιώργο, μπορεί πράγματι να ήταν ο Καραμανλής να είχε φτιάξει κάποιο πλαίσιο σχέσεων με τη Ρωσία, αλλά στο συγκεκριμένο ζήτημα η Ρωσία ήταν απέναντι. Εγώ δεν λέω ότι ήταν ο Καραμανλής στην ίδια γραμμή με τη Ρωσία για το ζήτημα. Στην εκκίνηση. Και εξάλλου τα λάθη όταν λέμε έγιναν λάθη στο ζήτημα του ονόματος. Ποιο ήταν το λάθος που έγινε στο ζήτημα του ονόματος? Από ελληνική πλευρά. Ναι, αυτή δεν είναι η αναφορά, ναι. Ναι, έχουν γίνει λάθος χειρισμοί με την έννοια ότι και εμείς, όπως ας πούμε κίνηση που έγινε με το εμπάργκο αργότερα, όπως άλλες τέτοιες κινήσεις στο διμερές πλαίσιο και από τη μεριά των Σκοπιανών επίσης, έτσι, δεν άφησαν τις δύο χώρες να μπορέσουν να βρουν ένα πλαίσιο λύσης. Αυτό που κάνουν τα Σκόπια δεν είναι μόνο με την Ελλάδα. Το ίδιο ζήτημα έχουν και με τη Βουλγαρία. Επειδή ακριβώς παίρνουν και τη δική της εθνική ιστορία. Άρα είναι ένα τόσο... και η Βουλγαρία τους αναγνώρισε. Το θέμα του ονόματος τους ξεκίνησε τους αναγνώρισε... το 1992. Βέβαια, οι Βουλγαροί δεν έχουν θέμα. Έχουν και την γενικότερη αντίληψη περί Μακεδονίας. Το 2012 πάντως η Βουλγαρία έβαλε βέτο. Τα γεγονότα είναι γνωστά. Ήταν το 16 Δεκεμβρίου του 1992. Έγινε το πρώτο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, όπως λέγεται και τώρα, των 12 τότε χωρών μελών της ΕΟΚ εκείνη την περίοδο, όπου ο Υπουργός Προεδρεύων Εξωτερικών που τους μάζεψε να δούνε πώς θα αναγνωριστεί αυτό το κράτος ήταν ο κύριος Πινέιρο. Όπου αργότερα ξέρουμε ότι έκανε και συγκεκριμένες προτάσεις. Έτσι τότε ξεκίνησαν να μπαίνουν στο τραπέζι διάφορα πράγματα. Σε αυτή την ημέρα που έγινε η πρώτη επισήμως Ευρωπαϊκή Συνεδρίαση για το τι και πώς θα αναγνωριστεί αυτό το κράτος με τους γνωστούς τρεις όρους, είχε πάει ο κύριος Σαμαράς, να μην τα ξαναπώ, ποιος όλοι μπορεί να τα διαβάσει. Έχει, γιατί και οι Γερμανοί μας άδειασαν τη χώρα. Το οποίο πακέτο πινέρι δεν είναι σκοπιανή. Και μέχρι σήμερα έγιναν μια σωρία πράγματα. Οι Γερμανοί άδειασαν τη χώρα τότε. Πάντως, πήρανε την αναγνώριση, τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας που την οποία επέβαλε. Κύριε, όχι όλοι μαζί και επιτρέψτε μου και εμένα λίγο. Είπες κάτι ότι άδειασαν οι Γερμανοί και τα λοιπά γιατί πήραν την διάλυση Ιουγκοσλαβίας. Η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Συνεπώς, σε εκείνη την περίοδο θα μπορούσε η Ελλάδα να διαφωνήσει, βάζοντας ακόμη και βέτο. Σωστά. Ασφαλώς. Και να πει ότι εγώ δεν αναγνωρίζω τίποτα, δεν προχωράει σαν ευρωπαϊκή πολιτική η αναγνώριση της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας, εάν δεν λυθεί και το θέμα το οποίο θέλω εγώ με, το, με τα Σκόπια. Εδώ υπήρξε ο όρος ότι. Θεωρητικά τουλάχιστον υπήρχε αυτή η δυνατότητα τότε ή δεν υπήρχε. Υπήρχε. Και η οποία προβλέφθηκε. Ναι. Προβλεπόταν ότι. Το όνομα θα ήταν με τη σύμφωνη γνώμη της χώρας. Ήταν ο τρίτος όρος. Της Ελλάδας, ήταν ο τρίτος όρος. Μιλάμε για Σκόπια που ήταν σλαβικά προσανατολισμένα και δεν είχαμε φτάσει στο σημερινό. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία εδώ, ότι είχε τότε μια δυνατότητα να ασκήσει πολιτική την οποία την απεμπόλυσε. Απλώς να θυμίσω. Δεν απεμπολυθεί κάτι γιατί ορθώς τότε η Ελλάδα έβαλε τον όρο, ο οποίος δεν τηρήθηκε. Γιατί ξέρετε, δεν είναι, όταν δεν τηρείται μια συμφωνία, την ευθύνη δεν μπορεί να την έχει αυτός που. Εντάξει. Στο υπόλοιπο η Ελλάδα την τήρησε. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Είχε συμβεί το γεγονός. Αυτό που ξέρεις είναι αποτέλεσμα πολιτικής διαμάχης για το αν ο Σαμαράς τότε έπραξε σωστά και διασφάλισε με τον τρίτο όρο την πορεία και το όνομα ή δεν. Το οποίο αλλιώς κάποια άλλη λέω γιατί τα έχουν πει. Αυτό που έχει αποδειχθεί. Είπε ότι προκειμένου. Πια ιστορικό το θέμα. Προκειμένου να αναγνωριστεί η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας και τα λοιπά θα υπάρχουν 1-2-3 όροι. Σωστά. Και μετά δεν τηρήθηκε. Θα μπορούσε να πει ότι όχι. Πρώτα λύνεται το θέμα το δικό μου, διαφορετικά δεν συμφωνώ και δεν προχωρεί κανένας όρος. Η στάση τότε της ελληνικής κυβέρνησης. Υπήρχε η δυνατότητα, θεωρητικά. Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Τώρα, ξαναλέω, ήταν αυτή όμως η στάση. Η θέση, τότε η ελληνική κυβέρνηση, γιατί δεν ήταν μόνο υπουργός των εξωτερικών, υπήρχε μια κυβέρνηση. Ναι, η κυβέρνηση. Ο Μητσοτάκης ήταν πρωθυπουργός που το χειριζόταν προσωπικά και είχε κάνει και τις συνομιλίες με τον Μιλόσεφ. Μην κοροϊδευόμαστε. Ακριβώς. Λοιπόν. Και με τους Γερμανούς, σε ό,τι αφορά το θέμα. Και με τον Γκένσερ τότε. Ο Μητσοτάκης το χρεώνεται την αποτυχία της πρώτης περίοδου. Δεν θέλω να κάνω τέτοιου τύπου παρθεντολογία. Είναι ότι το θέμα της Μακεδονίας δεν είναι απλώς πώς θα αυτοπροσδιορίζονται κάποιοι. Δεν είναι εδαφικό. Έχει ένα περιεχόμενο. Και το περιεχόμενο δεν αφορά τα σύνορα των Σκοπίων. Αφορά και την ελληνική Μακεδονία και την έξοδο στο Αιγαίο. Γιατί αυτό είναι το εφεύρημα των Σλαβόφωνων και των Βουλγάρων ήταν για να έχουν πρόσβαση στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Το οποίο δεν το έχουν καταληψία. Αν τους δώσουμε αυτό το δικαίωμα, γιατί ας το έχουν αναγνωρίσει όλες οι χώρες του κόσμου. Έχει εγκαταληφθεί αυτό όμως. Όλες οι χώρες του κόσμου. Έχει αξία η μία, γιατί αλλιώς αφού το έχουν κάνει 120, γιατί κουβεντιάζουμε τώρα. Η αξία
που έχει είναι η ελληνική θέση. Και εμείς ποτέ δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την ουσία που είναι ο ολιτοντισμός. Δεν είναι το γεωγραφικό ότι μένουν σε ένα κομμάτι της Μακεδονίας κάποιοι που λένε αφού Μακεδονία λέγεται εδώ, ονομαζόμαστε Μακεδόνες. Mm. Δεν θέλουν αυτό. Θέλουν να νομιμοποιούμε τον ολιτοντισμό τους πια. Θέλουν τον ολιτοντισμό. Επεκτατισμός. Ότι ολιτοντισμός. Στην πραγματικότητα είναι μια θεωρητική λογική. Είναι οι χαμένες πατρίδες. Έτσι, αυτό λέμε. Για όποιον περάσει από, ή μιλήσει με Σκοπιανό, θα δει και κάτι ξέρει τους χάρτες. Και τεχνικά θέματα δεν είναι λίστα του σούπερ μάρκετ που πρέπει, α, πρέπει να την τελειώσουμε. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν λύνουν τα θέματα έτσι. Καμία χώρα δεν αντιμετωπίζει τα εθνικά της θέματα έτσι. Το ονοματολογικό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας επιβάλλεται να βάζουμε όλες τις παραμέτρους στο τραπέζι και επιβάλλεται να βάζουμε το ζήτημα του αλυτρωτισμού στο τραπέζι. Το οποίο ζήτημα του αλυτρωτισμού δεν επιλύεται in verbis, να σου πει ο Σκοπιανός δεν έχω επεκτατικές τάσεις. Επιλύεται με πολύ συγκεκριμένες διμερείς συμφωνίες. Είναι και στο δεύτερο όρος της συμφωνίας που έχει γίνει. Είναι όρος της συμφωνίας. Δηλαδή δεν μπορεί η χώρα να κάνει πίσω. Δηλαδή έγινε που έγινε αυτό με το ονοματολογικό και το συζητάμε τώρα. Δεν μπορεί να κάνει πίσω και από το δεύτερο όρο που ουσιαστικά είναι και συνέχεια του πρώτου. Πάντως, αυτό Γιάννη, μέχρι ενός σημείου μπορείς να πιέσεις. Μπορείς να πιέσεις για το ζήτημα των βιβλίων, όντως, το οποίο πέρα από αλυτρωτικό είναι και ιστορικά ανακριβές. Μπορείς να πιέσεις για τα γάλματα, μπορείς να πιέσεις για το αεροδρόμιο. Τώρα, εάν ο άλλος, γιατί έχει καλλιεργηθεί σε αυτούς τους ανθρώπους, σε πολλούς από αυτούς, γιατί αυτό ήταν. Τι είπατε? Δεν είναι θέμα αυτό. Δηλαδή, δεν είναι σοβαρό να συζητάμε. Μεταφέρεται μέσα στο συμβόλαιο. Τα σύμβολα φεύγουν. Σήμερα βάζουμε ένα άλλο. Δηλαδή, αν αύριο το κάνει, να μην έχει εδαφικές βλέψεις σε σένα. Το συντηρητικό σταθμό. Αν όλος το πιστεύει μέσα του. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να το δει. Δεν είναι μέσα του. Δεν είναι τι πιστεύει μέσα του γιατί έξω του. Είναι τι θα συνομολογήσει σε ένα χαρτί. Ναι, και μετά, άμα βγει, ας πούμε, ο Γκρουεύσκι, εγώ λέω. Το λύνουμε το θέμα και μπαίνουμε στο. Στον Νάτο και όλα καλά και όλα ωραία. Και πέφτει ο Ζεύκη σου ξανά για τον Γκρουεύσκι. Ο Γκρουεύσκι τελείωσε επειδή δεν μπόρεσε να παράσχει λύση. Ναι, δεν όχι, άλλο θέλει να πει. Άλλο θέλει να πει. Σου ξανάρθει λοιπόν, σου ξαναφανιστεί. Τι θέλει από τον Γκρουεύσκι. Αυτό μπορεί να γίνει, όντω. Μπορεί αυτή να αλλάξει και να κάνει και σου ξαναβάζουν τα γάλματα και σου ξαναγράφουν από την αρχή τα. Υπάρχει μόνο ένα που. Ένα μπορεί να του νομιμοποιήσει όμω τον ελληνικισμό. Αν εμεί έχουμε αποδεχθεί, αν εμεί του έχουμε χωρίσει. Το περιεχόμενο της έννοιας Μακεδονία, μην παίζουμε με τις λέξεις, δεν είναι διδαφικό. Αν τους έχεις παραχωρήσει το περιεχόμενο της έννοιας Μακεδονία, εσύ ως Ελλάδα, έχουν πετύχει το στόχο τους. Και αυτό τότε θα είναι επικίνδυνο. Αν το ξανακάνουν μόνοι τους και δεν τους το έχεις εκχωρήσει, δεν μπορούν να σου δέχουν θέση κρίσιμα θέματα. Μπορούν να σου κάνουν ζημιά. Δεν μπορούν όμως. Αν εσύ τους έχεις νομιμοποιήσει, τελείωσε το παιχνίδι. Έχει χαθεί. Άρα, Γρηγόρη, στην πράξη, αυτό που βγαίνει και λέει ο Κοτσιάς ως εθνική θέση, μία ενιαία σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, έργα όμνες. Το έργα όμνες προφανώς και είναι εθνική θέση. Αλλά ξαναλέμε, εδώ δεν μιλάμε μόνο για την ονομασία. Για το δεν πακέτο, λες. Είναι το, είναι, μα, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν διαλέγουν κάθε φορά τι μας βολεύει. Μα και μετά κι αλλιώς αχ, πρέπει να λυθεί. Δεν ξέραμε ότι υπήρχε ζόγκ μέσα στο κουτί. Σωστό. Αλλά δεν είδαμε μόνο την πινακίδα από πάνω. Έτσι γίνεται. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάνε μόνο με το όνομα. Η Ελλάδα έσπευσε να ανοίξει όλα τα θέματα. Εγώ αντιλαμβάνομαι μια ίση. Μια ιστορία ότι μπορούμε όλα να τα χειριστούμε. Ενεργητική, εξωτερική, πολιτική το είπε αυτό ο κύριος Τζανακόπουλος. Ποια είναι αυτή η μεγάλη επιτυχία που μας οδηγεί σε αυτή την, δεν θέλω να πω τη λέξη, σε αυτή την πολύ μεγάλη βεβαιότητα ότι μπορούμε να τα λύσουμε όλα. Δηλαδή, επειδή η ιστορία του Κυπριακού είναι πρόσφατη. Δηλαδή, μπορεί πράγματι οι διαφορές μεταξύ των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο να ήταν πολύ σημαντικές και εν τέλει αγεφύρωτες και ο ρόλος της Τουρκίας καθόλου παραγωγικός. Είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι ο δικός μας ο ρόλος ήταν πάρα πολύ παραγωγικός στις διαπραγματεύσεις. Μισό λεπτό, Γιώργος, αυτό το ζήτημα. Όχι, στο Κυπριακό ήταν, ήταν μια χαρά. Απλώς υπάρχει μια μεγάλη διαφοροποίηση. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία και οι ευρωπαϊκές χώρες σε εκείνη τουλάχιστον τη συγκυρία και ακόμα και τώρα μια χαρά. Μας ευνοεί, δεν έχουν τη σχέση που είχαν με την Τουρκία κατά το παρελθόν. Διότι όταν είχαμε το σχέδιο Ανάν, όλες εκείνες οι δυνάμεις πίεζαν την Κύπρο, που ευτυχώς είχε έναν άνθρωπο σαν τον Τάσο Παπαδόπουλο, και πίεζαν την Ελλάδα, που ευτυχώς είχε τον Κώστα Καραμαλή, που σε αυτό το θέμα στάθηκε όπως και στο Σκοπιανό στην εθνική γραμμή και άντεξαν την πίεση. Εδώ ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί τότε δεν είχαμε. Τώρα δεν είχαμε αυτή την πίεση, γιατί ο Ερντογάν έχει κάνει πολλές κυβιστήσεις. Έχει ξεπεράσει τους Έλληνες πολιτικούς ο Ερντογάν στο πώς πηγαίνει από τη μια ή στην άλλη πλευρά. Πότε με τη Συρία, πότε με τους Ισραηλινούς, πότε απέναντί τους, πότε με τους Αμερικανούς, πότε με τους Τούρκους. Με τους Ρώσους. Άρα
Είναι αυτή η διαφορά. Γι' αυτό λέω ότι νομίζω ότι υπάρχει μια ίση ενώ έχει αλλάξει το περιβάλλον. Και κάνουμε αυτές τις αναγωγές. Δεν υπάρχουν αναγωγές τέτοιου τύπου. Μάλιστα. Πάντως. Λοιπόν, κύριε, επειδή τελειώνει ο χρόνος, έχουμε ένα καινούργιο τηλεοπτικό τοπίο, Γιάννη. Θα έχουμε μάλλον. Καινούργιο τηλεοπτικό τοπίο, 6 είναι. Το οποίο μοιάζει με το παλιό. 7 άδειες. Εντάξει. Ναι. Δεν θέλω να πω πολλά, γιατί δεν θέλω να υποτιμήσω τελικά, και την νοημοσύνη τελικά, του κόσμου. Περίσσεψε και μία, έτσι. Περίσσεψε μία. Εγώ αυτό που θέλω να πω και το. Θυμάμαι όλη αυτή την αντιπολίτευση που είχε γίνει κάποτε, ότι περιορίζει τις δυνατότητες και τον πλουραλισμό κτλ. Τελικά είχε 7 άδειες και υπάρχουν 6 υποψήφοι. Λοιπόν, κωδικοποιημένα, γιατί τελειώνει ο χρόνος να μιλήσουν όλοι, θέση δική μου. Θεωρώ ότι είναι μεγά λάθος να λείπουν κανάλια όπως το Μέγκα, το Άλτερ και οποιοδήποτε άλλο έχει κλείσει το παρελθόν για τον πλουραλισμό, την ενημέρωση και τελικά τη δημοκρατία σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Ναι, αλλά αν οι ιδιοκτήτες τους δεν βάζουν λεφτά ή δεν διεκδικούν άδεια, τι να κάνουν. Άσε με να το πω και μετά για να προλάβουμε το χρόνο. Γι' αυτό δεν είναι ότι δεν θέλω να σας απαντήσω, γιατί είναι κουβέντα μεγάλη, έτσι. Θεωρώ λοιπόν δεν πρέπει να λείπει κανένα κανάλι, κανένα μέσο ενημέρωσης για τον πλουραλισμό. Επίσης, θεωρώ ότι είναι τραγωδία άλλοι 400 εργαζόμενοι, πόσοι είχαν απομείνει τέλος πάντων στο Μέγκα, να βρίσκονται και αυτοί στο δρόμο σε έναν κλάδο ο οποίος ρημάζει. Μάλιστα. Στην κυριολεξία. Και επίσης σε ό,τι αφορά αυτό που είπες, νομίζω ότι η παλιά διαπλοκή με τη νέα διαπλοκή, έτσι όπως την ορίζουν οι δύο αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις, ο κύριος Τσίπρας δηλαδή και ο κύριος Μητσοτάκης εν προκειμένου, θα δείξει από την επόμενη περίοδο με τις άδειες στο χέρι πώς ακριβώς θα κινηθούν τα συμφέροντα αυτά. Γιατί την παλιά διαπλοκή την ξέρουμε. Και την ξέραμε. Το Μέγκα ήταν η παλιά διαπλοκή. Ναι. Τη νέα διαπλοκή δεν την έχω δει ακόμη. Αυτό λέω. Θα δούμε. Ας τη δούμε πρώτα πριν μιλήσουμε για νέα διαπλοκή. Θα δούμε. Εμείς δεν είμαστε. Εγώ είπα. Είναι και ανακυκλωμένη, δεν ξέρει. Σωστό, αλλά να τη δούμε. Ακόμη δεν υπάρχει, δεν την έχουμε δει. Θα δούμε. Την έχουμε αλλά δει. Γενικώς δεν είδα και τεράστιο ενδιαφέρον από επιχειρηματικούς ομίλους, από ανθρώπους του μεγάλης επιχειρηματικής ζωής του τόπου να τρέχουν, να σπέβδουν, να πάρουν μια τηλεοπτική άδεια. Καταρχήν, απλά να εκφράσω την συμπαράσταση στην αλληλεγγύη μου στους συναδέλφους και στο υπόλοιπο προσωπικό του Μέγκα. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για 420 ανθρώπους, περίπου έτσι, οι οποίοι απειλούνται να χάσουν τη δουλειά τους. Οπότε φαίνεται μπαίνει και τα φόβλακα δηλαδή. Ναι. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η κατάρρευση του Μέγκα δείχνει ότι μάλλον κατέρρευσε και το κοινό το οποίο το στήριζε. Το Μέγκα, με όλα τα καλά και τα κακά που μπορεί να πει κανείς γι' αυτό, ήταν ένα κανάλι το οποίο το παρακολουθούσε η μεσαία τάξη. Είχε εκφραστεί το ίδιο και αυτό προσδιοριστεί ως κανάλι της μεσαίας τάξης. Με την κατάρρευσή της ήρθε και η κατάρρευση του Μέγκα. Και ήρθε και μια κατάρρευση γενικά στην αξιοπιστία των media. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και πώς άλλωστε θα μπορούσε. Αυτό θα ρωτήσω την Νίκη. Μπορεί να κάνει κάτι η κυβέρνηση, λέει κάτι γι' αυτό η κυβέρνηση. Λέει, Νίκη. Είναι μάλλον η ευθύνη. Πάρε τα μαλλιά του μετόχου και να του πει: Ελάτε, πάρτε. Πάντω δεν έφυγε το κοινό από το Μέγκα. Η μέτοχή του ήταν. Επειδή ακούω και αιτιάσει κατά τη κυβέρνηση. Κύριοι. Νίκη μου. Ναι, προφανώς και βόλευε πάρα πολύ διαφόρους να αξιοποιήσουν όλη αυτή την τραγωδία που συμβαίνει στο Μέγκα σε ό,τι αφορά τους συναδελφούς για να ρίξουν το ανάθεμα στην κυβέρνηση που ναι, αρεστό δεν της ήταν, καθόλου δεν το ήθελε. Αλλά αν οι άνθρωποι που ήταν μέτοχοι του ήθελαν να το κρατήσουν ζωντανό, δεν μπορούσε καμία κυβέρνηση να τους κάνει τίποτα. Επομένως, end of story τώρα. Η ιστορία είναι παραμύθι. Νομίζω ότι ακόμα και πιο καλόπιστη σε ό,τι αφορά τις προθέσεις των ανθρώπων που μπορούσαν να τους σώσουν. Και οι πιο κακόπιστοι σε σχέση με την κυβέρνηση έχουν καταλήξει πια, έχουν συνομολογήσει ότι το παραμύθι μας τελείωσε. Δεν μας φταίει κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Γιώργο. Είναι πάρα πολύ λυπηρό ότι μερικοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, της Ελλάδας δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν για να διασώσουν ένα κανάλι με 420 εργαζομένους και επί 16 μήνες παίξαν ένα σκαιό παιχνίδι. Και μάλιστα με τις πληροφορίες όλων μας ότι και οι τράπεζες είχαν βρει μια συνεννόηση τέλος πάντων. Επιβεβαιώνω απόλυτα ότι οι τράπεζες μέχρι την τελευταία στιγμή δούλευαν τον συμβιβασμό. Τρεις παρατηρήσεις. Το Μέγκα δεν το έκλεισε η κυβέρνηση. Αλλά πολλούς βολεύει το κλείσιμο του Μέγκα. Της κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένου. Έχουμε ένα νέο μηντιακό τοπίο εδώ πέρα. Που το θα διαμορφωθεί. Είναι νέο υπό την έννοια ότι έχει παρέλθει η διαδικασία της αδειοδότησης. Και γιατί δεν μπήκαν νέοι παίχτες? Γιατί κατάλαβαν ότι το να πάρεις, να δημιουργήσεις ένα κανάλι εκ του μηδενός και να επενδύσεις σε πρόγραμμα είναι επιχειρηματικά ατελέσφορο σε αυτή την σημερινή κατάσταση. Γρηγόρη. Το Μέγκα, το βασικό του πρόβλημα ήταν ότι είχε πολλούς ιδιοκτήτες και δεν ήταν ένας ο ιδιοκτήτης. Και γι' αυτό ήταν πιο εύκολο, γιατί υπήρξαν διαφορετικές θεωρήσεις, αντιλήψεις και συμφέροντα να υπάρξει η διάσωση. Είναι ένα πάρα πολύ λυπηρό γεγονός.
και για τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά τους, αλλά και για το Μέγκα, για να μην τα ισοπεδώνουμε και να τα ξεχνάμε. Έκανε τρομερές παραγωγές, βοήθησε πάρα πολύ το κομμάτι του πολιτισμού, στο κομμάτι των. Φτιάξει εκπομπές καταπληκτικές, κρατάει με τη βιβλιοθήκη του και θα συνεχίσει να υπάρχει, διότι τα ημάτια του θα διαμοιραστούν. Ναι. Θα συνεχίσει να, να υπάρχει. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν τόσα πολλά κανάλια στην ελληνική αγορά. Δεν μπορεί αυτή η αγορά να κρατήσει όχι έξι, που ούτε τα μισά κανάλια. Μείνουν έξι. Και να δούμε πόσα θα μείνουν. Δεν μπορεί να τα σηκώσει η αγορά. Και επίσης αυτή η διαπλοκή δεν υπάρχει πια. Όταν οι τράπεζες ανήκουν αλλού, όταν το κράτος δεν έχει χρήματα, τέτοια διαπλοκή ξεχάστηκε. Θα υπάρχουν άλλες. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω πάνω σε αυτό, επειδή άνοιξε και την συζήτηση, άνοιξε μέσα στους ίδιους συναδέλφους του Μέγκα. Καταρχήν διακρίνω τους τεχνικούς, τους οπερατέρ, όλους αυτούς οι οποίοι. Εντάξει, το συμπονώ περισσότερο. Με την έννοια ότι οι δημοσιογράφοι του Μέγκα από τη συζήτηση που οι ίδιοι ανοίξανε, άρχισαν να λένε για το τι έφταξε, τι ρόλο πολιτικό έπαιξε το κανάλι και κάποιοι από αυτούς, γιατί δεν είναι και όλοι οι ίδιοι, στο πώς εξελίχθηκε. Επειδή είδα πολλούς κατά καιρούς που ταυτίστηκαν με την ιδιοκτησία του Μέγκα, αυτό που λέω είναι ότι αν ταυτίζονται οι εργαζόμενοι με την ιδιοκτησία του οποιοδήποτε μέσου, δεν σημαίνει ότι και η ιδιοκτησία θα ταυτιστεί μαζί τους. Γι' αυτό και εκείνοι μεν ταυτίστηκαν και στήριξαν κάποιοι από αυτούς, έτσι. Την κυριαρχή άποψη. Τα είπε, ας πούμε, και, και οι συνάδελφοι που βγήκαν. Μην σου δώσουν τόσο μαγικές ικανότητες. Ποιοι? Ότι αυτοί που ταυτίστηκαν είχαν τέτοια χειραγωγούσα την κοινή γνώμη, το καταφέρανε. Δεν είπα εγώ αυτό. Είπα ότι ταυτίστηκαν. Έτσι. Και το δέχτηκαν και οι ίδιοι. Και, δηλαδή δεν χρησιμοποιώ δική μου κρίση εδώ, είναι από τον εσωτερικό τους διάλογο. Πάντα. Οι ιδιοκτήτες δεν ταυτίζονται με τους εργαζόμενους. Όταν είδαν ότι δεν έχουν συμφέρον να το κρατήσουν, οικονομικό ή πολιτικό ή οτιδήποτε, αφήσανε να κλείσει. Θα σας έλεγα ότι αυτή η διαδικασία έχει αρχίσει από την ελευθεροτυπία, όπου μπορεί να είχαν ταυτιστεί οι εργαζόμενοι τότε με το μέσο τους και με την ιδιοκτησία, αλλά η ιδιοκτησία τους άδειασε και μείνανε χωρίς δουλειά και ήταν το πρώτο μέσο που έκλεισε και συνέχισε και με το συγκρότημα Λαμπράκι, που διασώθηκε λόγω χάρη μιας καλής συγκυρίας. Είναι και η χροκοπία. Θα έλεγα προς γνώση και συμμόρφωση ημών των δημοσιογράφων. Να το προσέχουμε. Αυτά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε εσάς που είστε μαζί μας. Ακολουθεί ο Εμίλιος Λιάσος με τους καλεσμένους του. Αύριο το πρωί, Κόντρα News στα περίπτερα, kontranews.gr και εμείς ξανά εδώ τη Δευτέρα με τον Μάκη Κουρή. Καλή σας νύχτα.